Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όλα καλά, ελπίζω να είναι καλά και η κυρία. Ωραία. Λοιπόν, λίγο αλλάζουμε το πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε τώρα λίγο για το κομμάτι του μελανόματος, το κομμάτι της δερματολογίας λοιπόν για σήμερα, με ένα θέμα το οποίο είναι πάντα επίκαιρο, ιδίως το μήνα Μάιο στην Ελλάδα, όπου είναι και ο θεσπισμένος μήνας για την πρόληψη και έγκυρη αναγνώριση του καρκίνου του δέρματος. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα επίκαιρο όλο το χρόνο, κατά τη γνώμη μου, διότι ο επιπολασμός της νόσου αυξάνεται όλο και περισσότερο. Ας πούμε λίγο κάποια γενικά πράγματα για τον καρκίνο του δέρματος, λοιπόν. Τι είναι ο καρκίνος του δέρματος? Ο καρκίνος του δέρματος αφορά κακοήθεις νεοπλασίες του δέρματος αλλά και των εξαρτημάτων του, ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες και με πάρα πολλούς τύπους. Δεν θέλω να σας κουράσω τώρα με περί τη ογκολογική πληροφορία, που ίσως είναι και λίγο κουραστική. Αυτό που πρέπει σίγουρα να πούμε και να το κρατήσουμε όλοι μας, σίγουρα δεν αφορά μόνο ηλικιωμένους ασθενείς. Ειδικά για την νόση του μελανόματος έχουμε όλο και συχνότερα νεότερους ασθενείς, ασθενείς κάτω των 40 ετών μάλιστα, οι οποίοι προσβάλλονται από την νόσο. Και είναι ένας καρκίνος ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία στην εμφάνισή του, από το βασικοκυτερικό και το ακανθοκυτερικό καρκίνωμα, μέχρι και το μελάνωμα, καθώς και άλλους σπανιότερους τύπους καρκίνου του δέρματος, καθώς και προκαρκινικές μορφές. Πάμε τώρα να πούμε δύο λόγια για το μελάνωμα, ίσως έναν από τους βασικότερους όγκους του δέρματος, διότι μπορεί να καταστεί δυνητικά εξαιρετικά επικίνδυνος. Το μελάνωμα λοιπόν αποτελεί τον τύπο καρκίνου του δέρματος που προέρχεται από τα μελανινοκύτταρα. Τα νέα περιστατικά μελανώματος, όπως είπα, αυξάνονται συνεχώς και ετησίως και αφορούν όλο και συχνότερα νεότερους ανθρώπους ασθενείς κάτω των 40 ετών. Υπάρχουν νέα θεραπευτικά σχήματα τα οποία αφορούν τις προχωρημένες μορφές της νόσου, θεραπευτικά σχήματα τα οποία μπορούν να αυξήσουν πάρα πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών. Σίγουρα όμως δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θέλω πραγματικά σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η έγκυρη διάγνωση όχι μόνο σώζει ζωές και στο μελάνο όπως και σε όλους τους άλλους όγκους, παρ' όλα αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση απλουστεύει εξαιρετικά και τον τρόπο θεραπείας της νόσου. Απλουστεύει τον τρόπο θεραπείας της νόσου στο βαθμό του να μπορεί αυτή σε πολλές περιπτώσεις να αντιμετωπιστεί απλά με ένα χειρουργείο τοπικής αναισθησίας στο ιατρείο του δερματολόγου σας, χωρίς πιθανώς να χρειαστεί και τίποτε περισσότερο. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για την έγκυρη διάγνωση της νόσου? Σε αυτό το κομμάτι θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τρεις βασικούς πυλώνες: την αυτοεξέταση, την ετήσια κλινική εξέταση του δερματολόγου μας και τη χαρτογράφηση των σπήλων ή αλλιώς γνωστή και ως ψηφιακή δερματοσκόπηση. Πάμε λοιπόν πρώτα στο κομμάτι της αυτοεξέτασης. Μία κατάσταση, μία κατηγορία εξέτασης του σώματός μας, την οποία πραγματικά πρέπει να προσφέρουμε όλοι στον εαυτό μας. Κανονικά πρέπει να γίνεται μία φορά το μήνα, είναι λίγο δύσκολη στο δέρμα, θέλει δηλαδή να έχουμε μία διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθούμε κάθε φορά, μία διαδικασία η οποία πρέπει να είναι η ίδια κάθε φορά, έτσι κάπως εξετάζουμε και εμείς τον ασθενή, υπάρχει δηλαδή ένα τυφλοσούρτι το οποίο ακολουθούμε κάθε φορά για να ελέγξουμε το δέρμα μας. Πρέπει λοιπόν να ελέγχουμε σε γενικές γραμμές για τον κανόνα ABCDE. Θα το πω τώρα συνοπτικά στα ελληνικά, δηλαδή να ελέγξουμε τη συμμετρία της βλάβης, αν αυτή αλλάζει σχήμα ουσιαστικά, αν κάτι είναι διαφορετικό στα όρια της βλάβης, την αλλαγή χρώματος της βλάβης, εάν παρατηρούνται νέα χρώματα δηλαδή σε ένα προϋπάρχοντα σπήλο, την αλλαγή διαμέτρου του σπήλου, το να μεγαλώνει αυτός ξαφνικά, ειδικά από μία ηλικία και μετά, και γενικότερα κάποια ασυνήθιστη αλλαγή σε μία βλάβη η οποία προϋπήρχε. Για την αυτοεξέταση λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε γενικές γραμμές πρέπει να προσπαθούμε να ελέγχουμε όλο μας το δέρμα, όλη τη δερματική επιφάνεια ή δυνατόν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, και την πρόστια και την οπίστια επιφάνεια, πιθανώς και με τη βοήθεια ενός καθρέφτη, όσο μπορούμε να ελέγχουμε τις ρίζες ουσιαστικά των μαλλιών, την περιοχή την κροταφική, όσο μπορούμε με τη βοήθεια ίσως και μιας βούρτσας, βλενογόνους, γεννητική περιοχή, παλάμες και πέλματα. Λίγο πολύ τον τρόπο με τον οποίο θα μας ελέγξει και ο γιατρός μας. Πολλές φορές είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε αν μια βλάβη είναι καινούρια, αν μια βλάβη έχει αλλάξει, ειδικά για ασθενείς οι οποίοι έχουν πολλαπλές βλάβες στο σώμα τους, που δεν είναι απαραίτητα ίσως και σπήλη, ασθενείς ίσως και μιας μεγαλύτερης ηλικίας που μπορεί να εμφανίζουν και άλλες βλάβες, οι οποίες έχουν να κάνουν
συμβαίνουν και με την ηλικία, όπως ηλιακές φακές, μειγματολογικές υπερκερατώσεις ή αιμαγγιώματα. Καμιά φορά είναι δύσκολο να κατηγοριοποιήσουμε την αλλαγή, να πούμε δηλαδή ότι μία βλάβη είναι καινούρια ή μία βλάβη έχει αλλάξει κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν ίσως γενικά μπορούμε να πούμε ότι όταν νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, για να το πω σε απλά ελληνικά, απλά πηγαίνουμε στο γιατρό μας. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είναι κάτι κακό, παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να μας δει. Πάμε λοιπόν στον κλινικό έλεγχο στο δερματολόγο μας. Ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα είναι ότι αυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνεται μία φορά ετησίως. Είναι κάτι το οποίο πολλοί από εμάς υιοθετούμε για άλλες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα για τον γυναικολογικό έλεγχο ή ίσως και για τον έλεγχο του προστάτη ή άνδρας. Παρ' όλα αυτά για το δέρμα είναι κάτι το οποίο δεν κάνουμε. Θεωρούμε ότι στο δερματολόγο πηγαίνουμε μόνο να δούμε κάτι. Δυστυχώς πολλές φορές αν δούμε εμείς οι ίδιοι κάτι μπορεί να είναι και πολύ αργά. Οπότε πρέπει ο δερματολογικός έλεγχος να μπει σαν έλεγχος ρουτίνας μία φορά τον χρόνο σε όλους μας. Πηγαίνουμε στο γιατρό μας, πρόκειται για μία πολύ απλή κλινική εξέταση, ανέμακτη, ανώδυνη. Πραγματοποιούνται ουσιαστικά ένας έλεγχος όλης τερματικής επιφάνειας από την κορυφή ως τα νύχια και κλινικά αλλά και με τη βοήθεια του ειδικού φακού του δερματοσκοπίου. Στιθοσκόπιο των δερματολόγων, όπως μας αρέσει πολύ να λέμε, το οποίο μας δείχνει τις βλάβες μεγενθυμένες και μπορούμε να δούμε καλύτερα τη δομή τους. Αν μια βλάβη πρέπει να παρακολουθηθεί ή να αφαιρεθεί, το συζητάμε φυσικά με τον ασθενή, είναι όμως ένας εξαιρετικός τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του δέρματός μας και να δώσουμε την ευκαιρία στο να αναγνωριστούν βλάβες έγκαιρα. Πέραν όμως αυτού του βασικού ελέγχου, υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες ασθενών οι οποίες απαιτούν σίγουρα έναν έλεγχο καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερης ακρίβειας. Στο κομμάτι αυτό έρχεται η χαρτογράφηση των σπήλων ή αλλιώς ψηφιακή δερματοσκόπηση. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εξέταση με τον ίδιο στόχο, δηλαδή την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Παρ' όλα αυτά, πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ειδικού μηχανήματος του χαρτογράφου, το οποίο λαμβάνει λήψεις και μακροσκοπικές, όλου του δέρματος δηλαδή, κάτι σαν ένα μεγάλο χάρτη της δερματικής επιφάνειας, αλλά και οι επιμέρους βλάβες φωτογραφίζονται με λεπτομερή εικόνα και αποθηκεύονται στο σύστημα του υπολογιστή. Σίγουρα έχουμε μια λίγο καλύτερη ανάλυση στο δερματοσκόπιο του χαρτογράφου από ότι στο κλασικό δερματοσκόπιο. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι το πρώτο και το βασικό πλεονέκτημα της εξέτασης. Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα καταγραφής και σύγκρισης. Γνωρίζουμε πλέον ότι ένα 70 με 80 περίπου% των μελανωμάτων εμφανίζεται de novo. Πρόκειται δηλαδή για μια νέα βλάβη η οποία θα εμφανιστεί στο δέρμα μας. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντική η πληροφορία του να ξέρουμε αν μια βλάβη είναι καινούρια ή παλιά και αυτό μπορεί να μας το πει με απόλυτη ακρίβεια ο χαρτογράφος. Πέραν αυτού μπορεί να μας δείξει ελάχιστες αλλαγές, απειροελάχιστες αλλαγές, οι οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές από το μάτι του εξεταστή. Αλλαγές οι οποίες από μόνες τους ως εικόνες δεν αποτελούν απαραίτητα κάτι παθολογικό, αλλά αυτό που μας τραβάει την προσοχή δεν είναι τόσο το περίεργο της εικόνας όσο η αλλαγή. Και μας βοηθάει να επικεντρωθούμε στις βλάβες οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν, τις οποίες πρέπει να προσέξουμε, αλλά και σίγουρα να μας προφυλάξει από τον κίνδυνο και από την ταλαιπωρία περί της αφαίρεσης βλαβών. Θα ήταν το καλύτερο να μπορούν να εξετάζονται όλοι οι ασθενείς, όλοι οι άνθρωποι, μία φορά το χρόνο με χαρτογράφηση. Σίγουρα είναι μία εξέταση η οποία και ίσως έχει ένα κόστος λίγο παραπάνω και έχει και έναν μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης σε σχέση με την απλή δερματοσκόπηση. Υπάρχουν όμως κάποιες κατηγορίες υψηλού κινδύνου, οι οποίες πρέπει απαραίτητος να εξετάζονται με αυτόν τον τρόπο.